Η εντολή λοιπόν είναι η τεφίσα τη φύση ημών εξ αρχής, εις παραφυλακήν κατά της γνώσεως της τρυφής. Και εκεί θεν έπεσεν η αρχή του πλάσματος ημών. Από εκεί ξεκίνησε. Όμως, όθεν γέγονεν ο αφανισμός ο πρώτος, εκεί θεν άρχονται οι αθλητές εις των φόβων του Θεού. Από την βρόση έγινε η πτώση. Από την νηστεία αρχίζει η σωτηρία. Όθεν γέγονεν ο αφανισμός ο πρώτος, εκεί θεν άρχονται οι αθλητές, οι θέλοντες, εις των φόβων του Θεού, όταν άρξονται φυλάτην τους νόμους αυτού. Αυτά νόμιζα τιμήσαινε και για τον πρώτον εκτεθνών χριστιανών έπρεπε να λεχθούν. Αλλά περισσότερο εμείς ωφελούμεθα, διότι ο καθένας νομίζω θέτοντας τον εαυτόν του έναντι αυτού του ανθρώπου που δεν γνώριζε, όπως είπα γρηγορότερα, ούτε Χριστό, ούτε Ευαγγέλιο, ούτε δικολογία, ούτε τίποτα, μόνο με τον νόμο της συνειδήσεως, μας καθιστά αναπολογή τους. Γι' αυτό εύχομαι και έργα αγαθά να κάνουμε, αλλά και τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας να τηρήσουμε και να είμαι βέβαιοι με τα δύο κοπιά αυτά, θα φτάσουμε στην αιωνιότητα, την οποία έχει ετοιμάσει ο Κύριος, και εγώ την εύχομαι σε όλο τον κόσμο και σε εμάς. Αμήν. Όσοι ήμεθα μαζί προχθές, θα ενθυμίστε ότι είχαμε μιλήσει για το διπλούν θαύμα αυτό που έκαμε ο Απόστολος Πέτρος, συγκεκριμένος που εθεράπευσε τον εννέα ονόματι των παράλυτων και που ανέστησε και την Ταβιθά. Από αυτό θα ενθυμούμεθα ότι σταματήσαμε στο τέλος και τον αφήσαμε τον Πέτρο στην Ιώπη. Απόψε το βράδυ θα ήθελα να μιλούσα τη συνέχεια από τα σπράξη των Αποστόλων που έχει τα περιστατικά της κλήσεως του πρώτου εξεθνών χριστιανού. Πώς ο Θεός ενήργησε για ένα πρόσωπο πολύ καλό σε έργα και σε περιεχόμενο, αλλά μακριά από το Θεό ακόμη, μη γνωρίζουν το Χριστό και τη μυστηριακή ζωή. Πώς ο Θεός οικονόμησε το πρόσωπο αυτό να γνωρίσει το φως, να του αποδείξει ότι δια τον έργο του δεν σώζεται μόνο, χρειάζεται και ο Χριστός, και έτσι επήλθε η σωτηρία αφενός και ο πρώτος εξεθνών χριστιανών. Το πρόσωπο πάλι το οποίο επληροφόρησε τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, σε αυτό το πρόσωπο είναι πάλι ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος εκλήθη από ένα σπίτι εκεί που εφιλοξενεί το, όπως μας είπε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς προχθές, του Σίμωνος του Βυρσοδέρτου το σπίτι παρά την θάλασσα. Αυτά που σας διαβάσω είναι από το 10ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, από στίχους 1 και κατωτέρω. Ο Πέτρος είναι στο Σίμωνος του Βυρσοδεύτου σπίτι και φιλοξενείται. Εδώ τώρα μια άλλη ιστορία που λαμβάνει χώρα αλλού και πώς ειδοποιείται ο Πέτρος από εκεί να σπεύσει να κηρύξει το λόγο. Αν ήρθε της λέγει εν Κεσαρία ονόματι Κορνήλιος εκατοντάρχης εξπήρης της καλουμένης Ιταλικής, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών, συμπαντή το οίκο αυτού, ποιόνται ελεημοσύνας πολλά στο λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός, είδεν εν οράματι φανερός ως η ώραν ενάτην της ημέρας άγγελον του Θεού εισελθόντα προς αυτόν και υπόντα αυτό. Κορνήλιε,
Ο δε, ατενίσας αυτό και έμφοβος γενόμενος, είπε, «Τι εσύ, Κύριε», είπε δε αυτό, «προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνο ενώπιον του Θεού. Και νυν πέμπτον ηθιώπιν άνδρας και κατάπτυνθε Σίμωνα των επικαλούμενων Πέτρων, αυτός ξενίζεται παρά την ηθίμωνη βρυθή, ο εστί παραθάλασσα». Ομιλεί, όπως βλέπετε, για ένα επίσημο πρόσωπο, εκατόνταρχο, επικεφαλής 100 στρατιωτών, εκ της πύρης της καλουμένης Ιταϊκής, αποστράτευμα κατοχής τότε, το όνομά του Κορνήλιος, ο οποίος παρότι δεν εγνώριζε τον Χριστό, δεν είχε διαβάσει Ευαγγέλιο, δεν είχε βαπτιστεί, δεν γνώριζε την ειδική διδασκαλία του Ιησού, εντούτοις ή το λέγει ευσεβής, φοβούμενος των Θεών συμπαντεί το οίκο αυτού, ποιόνται ελεημοσύνας πολλά το λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός. Αναφέρει 4 βασικές αρετές. Ο ίδιος πιο κάτω, όταν ευρέθηκε αντιμέτωπος με τον Πέτρο, μίλησε και για μία ακόμη αρετή την οποία χρησιμοποιούσε, την νηστεία. Εδώ το παρουσιάζει ως ευσεβή, ως θεοφοβούμενο, όχι αυτόν μόνο και το σπίτι του ολόκληρο, ως άνθρωπον της ελεημοσύνης και μάλιστα όχι με μία, με πολλά, και δεόμενος και άνθρωπον της προσευχής. Εκεί παρουσιάζεται και ως άνθρωπος της νηστείας. 5 βασικές αρετές, οι οποίες λείπουν από τους χριστιανούς ως επιτοπλίστων σήμερα. Και τις είχε άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν καν χριστιανός. Δεν είχε σχέση, επαναλαμβάνω, ούτε με το Ευαγγέλιο, ούτε με τον Ιησού, ούτε με την διδασκαλία της Εκκλησίας του Ιησού. Ή το λέγει ευσεβής. Λέξεις βαρισίματος. Η ευσέβεια σήμερα λείπει όχι από τον άνθρωπο προς τον Θεό, αλλά ούτε από άνθρωπο προς άνθρωπον δεν υπάρχει αυτή η ευσέβεια. Είμαστε ασεβέστατοι ως επιτοπλίστων, ούτε σε γονείς, ούτε σε πρεσβυτέρους, οφείλουμε εμείς χάριτα, ούτε σε προϊσταμένους, ούτε σε αρχάς, ούτε σε εξουσίας. Και βλέπετε πώς πληθύνεται ως επιτοπλίστων σήμερα η ασέβεια και πόσο εκλείπει η ευσέβεια. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, οφερόμενος δια Πνεύματος Αγίου, έκαμε λάθος και τον ασεβή, επαραδείγματι Κορνήλιο, τον λέγει ευσεβή. Το πάρουμε όπως ακριβώς μας το έδωσε, ότι είναι ευσεβή. Η ερμηνεία της λέξεως ευσεβής είναι οφυλάτων και απονέμων σέβας προς τον Θεό. Δηλαδή, ο άνθρωπος που σέβεται, που λογαριάζει τον Θεό, αυτός λέγεται ευσεβής. Ο ενάρετος, ο θεοφοβούμενος άνθρωπος, αυτός που φοβάται τον νόμο του Θεού, αυτός που φυλάται τα εντολά του Θεού, αυτός που προσέχει σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τα εντολά του Θεού, αυτός λέγεται ευσεβής. Ο Ιωάννης της Κλίμακος, νηπτικός πατήρ αυτός, για πολλά θέματα έχει μιλήσει, έχει πει και ορισμένα πράγματα για την ευσέβεια. Λέγει λοιπόν το εξής: «Ουδέν γάρ όν εσχήκαμεν έχομεν ίδιον, ενός κτήματος μόνο της ευσεβίας». Θέλει να πει εδώ ότι όλες οι αρετές είναι από το Θεό. Η ευσέβεια είναι από τον άνθρωπο. Θα τη βάλει μόνος του ο άνθρωπος. Δεν μένει να τη δώσει ο Θεός την ευσέβεια, θα τη βάλεις μόνος. Της ευσεβίας εσμένει διοκτήτορες, λέγει. Τάφτην ουν θάνατος απελθόν ούσι λύθη. Και ο θάνατος ακόμη δεν μπορεί να μας την πάρει, γιατί είναι δική μας. Τον δε άλλον απάντων εκβαλεί και μη θέλοντας. Τα άλλα μας τα παίρνει, έστω και αν μη θέλουμε.
Έχω την αρετή της Παρθενίας, την κρατίας, μόλις μου πάρει τη χάρη, δεν μπορώ να εγκρατευτώ. Έχω την δύναμη της προσευχής, μόλις μου πάρει την χάρη, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Έχω την χάρη των δακρύων, την ώρα που προσεύχομαι. Μόλις μου πάρει τη χάρη, εστήρευσαν οι βρύσες. Δεν βγάζουν καθόλου δάκρυ. Γίνουμε σκληρός σαν πέτρα σαν γρανίτη. Όλα λέει τ' άλλα μπορεί να τα πάρει ο Θεός. Την ευθέλεια όμως δεν μπορεί να την πάρει. Είμαι συνδεδεμένη με ταπείνωση και με αγάπη. Είχα πει κάποια φορά από το βήμα αυτό το εξής. Ένα διάλογο που ήκουσα από τηλεφώνου, τηλεφωνούσε ένας φίλος μου από το τηλεφωνό μου σε έναν συγγενή του, ο οποίος συγγενής του μεγάλο σε ηλικία και πολύ πλούσιος, πολύ πλούσιος, τους είχε αδικήσει οικογενειακώς αυτούς. Τους είχε αφήσει στον δρόμο. Και είχε μείνει κάποιο κομμάτι, κάποιο οικόπεδο, κάποιο χωράφι. Δεν έβαλα το αυτί μου εκεί. Τα άλλα τα άκουσα γιατί ελέγω το μεγαλοφόνος. Και λέγει, πήγαινε και αυτό τελευταίο σου πάρει και αυτό. Καλά λέγει, εμένα δεν με σέβεσαι τελεηθία, είμαι μικρότερος. Τον πατέρα μου δεν τον σέβεσαι, είναι γαμπρός. Τη μητέρα σου λέει, την αδελφή μου λέει, την αδελφή σου, τη μητέρα μου, δεν τη σέβεσαι που είναι γραία στο κρεβάτι. Αυτή τι θα πει όταν ο αδελφός, το μεγαλύτερος που θα τον θεωρούσε προστάτη, την αφήνει τελείως στον δρόμο. Άκουσε όμως, δεν άκουσα τι του είπε αυτός. Άκουσε του λέγει, και αυτό αν θα μας το πάρεις ακόμη γνώριζε το εξής. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν οι άλλοι. Εγώ όμως δεν θα πάψω να σε αγαπώ. Δεν έχεις την δύναμη να με βάλεις να έχω έξτρα μαζί σου. Εγώ κατάπια τη γλώσσα μου. Και αυτό να το πάρεις, εγώ θα εξακολουθήσω να σε αγαπώ. Διότι βέβαια αν βγει δύναμη από το Ευαγγέλιο, αγαπάτε στους εχθρούς ημών. Πολύ λοιπόν σωστά λέγει αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Αυτό το φόβο, αυτή την ευθέρεια που απορρέει, που είναι συνδεδεμένη με αγάπη, λέει, δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Όλα τα άλλα μπορεί να τα πάρουνε, αυτό δεν μπορεί να το πάρει. Ευθεβείς ουχ ο πολλούς ελαιών. Ευθεβείς αυτός δεν ξέρει τι κάνει, τι φτιάχνει κλπ. Όχι. Αλλά μηδέν αδικών. Ευθεβείς λέει δεν είναι εκείνος που ελεεί πολλούς, αλλά εκείνος που δεν αδικεί κανέναν. Διότι μπορεί να ελεώ πολλούς, αλλά να έχω αδικήσει ταυτόχρονα και γι' αυτό να ελεώ. Η ευθέρεια εστίν η κεφαλή και ο θεμέλιος και η κρυπή πάντων των καλών. Από εκεί ξεκινάμε. Όλα τα αγαθά, έτσι λέγει ο Άγιος αυτός άνθρωπος. Και ακόμη μια γνώμη ενός άλλου πατρός είναι η εξής. Ευθέβεια μέση, είναι στο μέσον, ασεβίας και δυσεβίας και δυσιδαιμονίας. Είναι στο μέσον λέει, της ασεβίας και της δυσιδαιμονίας. Ασέβεια και δυσέβεια είναι περίπου το ίδιο. Ως περ του σωματικού κάλους όρος των μελών συμμετρία, ούτω και του ψυχικού κάλους έσχατος όρος των αρετών συμμετρία. Εγάρ ακρότητες εις κακίαν εκπίπτουσιν, ως την έστων σοφών επιφαίνονται, μη ούτε δυσιδαίμων, ούτε ασεβείς. Ως περ επί του σώματος, το τυραννικότερο μέρος της εμορφιάς, το των οφθαλμών εσύ κάλος. Το σώμα λέγει, το καλύτερο μέρος είναι οι οφθαλμοί, στα μάτια, από εκεί ξεκινάνε, ούτω και επί της ψυχής, το κορυφαιότατο μέρος εμορφιάς εσύ είναι η ευθέβεια. Από εκεί και η ψυχή ξεκινάει από την ευθέβεια. Ο δε Παύλος γράφοντας την Προτιμόθεον λέγει για αυτούς που θέλουν να ζήσουν ευθεβώς. Γιατί ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει ευθεβώς θα συναντήσει δυσκολίες. Δεν μπορεί σε έναν κόσμο παράνομο μέσα, σε έναν κόσμο άδικο, σε έναν κόσμο τόσο μοξυρών, αδιάφορων, ηλιστικών, να μπορέσει να εφαρμόσει
τις καλοσύνες ψυχής του είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό λέγει «Πάντες οι θέλοντες ευθεβώς ζήνεν Χριστό Ιησού διοξύσονται». Αυτό πάλι σε πολλούς μας ξεφεύγει πολλές φορές, διότι παρατείνεται η δοκιμασία. Και εκεί έρχεται ο Σατανάς και μας λέει «Πού είναι ο Θεός πλέον? Εάν υπάρχει, γιατί εσύ δίνεις καλό, κάνεις καλό, είσαι ευσεβής, είσαι ευσεβέστατος, και αυτός ο ασεβής, ο ασεβέστατος ή ο δυσιδαίμων κλπ. Ζει καλύτερα από σένα, ανετότερα, εσύ διώκεσαι, υποφέρεις». Και εκεί καμιά φορά ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον δρόμο και συντάσσεται με την άλλη πλευρά και χάνει το στεφάνι. Όχι, να γνωρίζεις ότι θα διωχθείς όταν θα πεις εσύ να είσαι ευσεβής μπροστά σου ασεβής. Ο θέλων λοιπόν να ζεις ευσεβώς θα διωχθεί, λέγει ο Παύλος στο Τιμόθεο, Δευτέρα του Επιστολή, στο γάμα 12. Ο δε σοφός Σιράχ για τον άνθρωπο τον ευσεβή λέγει «Άνθρωπος ευσεβής εν σοφία μένει ως ο ήλιος». Είναι δυνατόν ο ήλιος να βληθεί από τίποτα, να μπορέσει να σκιαστεί από τίποτα? Και αν τον σκιάσουν μερικά σύννεφα μια στιγμή, πίσω από τα σύννεφα αυτό θα λάμπει και μόλις αυτά θα φύγουν πάλι μεγαλοπρεπέστατα θα υπάρχει. Έτσι είναι και η ευσέβεια. Όσο να θέλει η κακία του άλλου, το μίσος, το φθόνος, το συμφέρον, η ύλη να αμαυρώσει, πάλι όμως ο ήλιος θα διαλάμψει. Και μία ακόμη του ηλίου σκέψη του Σιράχ είναι, λέγει, «Διήγηση σε ευσεβούς διαπαντός σοφία». Όταν μιλάει, λέει, ένας και διηγείται κάτι, αλλά είναι ευσεβής, κάθε να τον ακούσεις. Σοφία είναι τα λόγια τα οποία βγάζει. Και είναι αλήθεια, διότι ο ευσεβής μετράει τα λόγια του, προσέχει, δεν είναι βομολόγος, δεν. Ό,τι θα ανοίξει το σώμα του, θα το ανοίξει για να ωφελήσει τον άλλον, όχι να τον ζημιώσει, ούτε ο ίδιος να ζημιωθεί. Διότι όταν ανοίξει το σώμα, πρέπει να προκύπτουν δύο ωφέλειες. Πρώτον τον ακούοντα και τον ομιλούντα. Συνήθως σε εμάς γίνεται το αντίθετο. Ζημιά στον ακούοντα και θωράς τον ομιλούντα. Διότι γράφεται το όπλο αυτό το οποίο δόθηκε από τον Θεό για υμνολογία, για σωστά πράγματα, για αγαθά, χρησιμοποιείται πολλάκις, όχι για τα πρέποντα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός παρουσιάζεται με μια τέτοια αρετή, αρετή δυσκατόρθωτον αρετή, παρουσιάζεται χωρίς Χριστόν. Είναι ευσεβής. Δεν του το μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Έπειτα τον παρουσιάζει τον άνθρωπο αυτόν φοβούμενο, λέει, των Θεών. Φοβούμενος των Θεών. Εμείς φοβούμεθα των Θεών. Το σκύλο, τον φοβούμεθα. Τον αστιφύλακα, τον φοβούμεθα. Τον εισαγγελέα, ναι. Όλα αυτά τα φοβούμεθα. Τον πατέρα, τον σύζυγό, την αδελφόν, την αδελφή, ξέρω εγώ. Το λύκο, άλλος πάει να κλέψει, αν ακούσει και ουρλιάσει, θα γυρίσει πίσω. Το Θεό δεν τον φοβούμεθα. Είμεθα αθεόφοβη, είναι αλήθεια. Ένα κράκ αν κάνει μπορεί να τον οπισθοχωρήσει τον κλέπτη, τον μηχό, τον α, το β που πάει για κάποια δουλειά. Ένα κράκ. Του Θεού το κράκ, του Θεού το μάτι, η απειλή, η κόλαση δεν τον κάνει πίσω. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, παραδείγματι των μηχών, που είναι αδίστακτον, αδίστακτος, τον λέγει Φιλομάκε Λακίνα. Σαν ένα σκύλο, ο οποίος παρότι δέρεται από τον χασάπι, αυτό το κεφάλι του εκεί μέσα στα αίματα πάει να το βάλει. Αδιαφορεί για τη μαχαίρα του χασάπι. Και γνωρίζετε πολλά αποτελέσματα τέτοια. Μια αμαρτία, λέω εγώ, τη Μυκία σε παραδείγμα. Αδιαφορεί. Τον νόμο του Θεού δεν τον φοβάται. Δεν τον φοβούμε τον Θεό. Διότι αν φοβούμεθα τον Θεό, αν τον σεβόμεθα τον Θεό, αν το λογαριάζαμε τον Θεό, ότι μας βλέπει, ότι αν υπάρχομεν, αν ομιλώμεν, αν αναπνέωμεν, αν εργαζόμεθα, αν κινούμεθα, αν τον υβρίζομαι ακόμη, είναι τη ανοχή του, τη ανοχή του. Και αν αυτός κλείσει, στρίψει το κουμπί, σταματά τα πάντα.
Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τόσο καλά. Έχουμε τη γνώμη ότι πατάνε στη γη. Γι' αυτό και πολλές φορές τον μουτζώνουμε. Είδα έναν πράκτορα στο Λουτράκι που του χάλασε το αυτοκίνητο της κοινωνίας και του χάλασε και το δεύτερο, γύρισε και μουτζώνε το Θεό. Είπε και μια πολύ άσχημη λέξη εναντίον του Θεού. Ποιος ο Κόνοβς, ο ανωφελής, ο βρισκόμενος μεταξύ ουρανού και γης, δεν πατάει στη γη, είναι μεταξύ ουρανού και γης ο άνθρωπος, ο οποίος θεωρείται παρελθόν δεν κρατά, μέλλον δεν έχει και το παρόν δεν το εξουσιάζει, να βλασφημεί το Θεό. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Αν λοιπόν υπήρχε φόβο Θεού, η μητέρα δεν θα τα σκότωνε τα παιδιά. Ο πατέρας δεν θα συνηγορούσε. Ο άλλος δεν θα έκλεπτε, ο άλλος δεν θα τίμαζε, ο άλλος δεν θα βλασφημούσε, ο άλλος δεν θα δικούσε. Δεν θα υπήρχε τίποτα αδικία εις τον κόσμο και καμία αμαρτία αν φοβούμε τον Θεό. Μάλιστα ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, αν ο άνθρωπος σε σκέπτεται τον Θεό, εφοβείται τον Θεό, ή δεν θα μάρτανε καθόλου την ημέρα, ή θα μάρτανε πολύ ολίγων. Κανένα συγνωστό αμάρτημα, όχι θανάσιμων, μελετημένων, από αυτά που τελευταίως αντιμετωπίζουμε από τα εφημερίδα και βλέπουμε και ακούμε. Θα δείχνουν σκληρότητα, δείχνουν αδιαφορία, δείχνουν ασέβεια, δείχνουν ότι δεν πιστεύουν σε τίποτα ότι υπάρχει ιερόν και όσιον. Και τούτοι γίνονται κάτω από τα μάτια του Θεού όλα αυτά τα πράγματα. Διότι είναι ελευθερία του ανθρώπου και ο άνθρωπος κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του για την ώρα αυτή. Φοβούμενο λοιπόν τον Θεό είναι λογαριάζει το πρωί, ξύπνησα. Σταυρώνεται αμέσως, λέει Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Και πάλι φοβάται που του πρόσθεσε την ημέρα. Μήπως χαθεί εξαιτίας της ημέρας αυτής. Πολλοί παραπονούνται που στείλανε χρόνια πολλά. Και τούτης, πραγματικός σοφός άνθρωπος, φοβείται που του προθετέθη η ημέρα. Διότι δεν ξέρει τι θα του γεννήσει αυτή η ημέρα. Τι θα έχει. Όχι αν το πατήσει ένα αυτοκίνητο, αυτό το λιγότερο. Μήπως χαθεί η ψυχή του. Η αθάνατος ψυχή του. Από εκεί ξεκινάει. Το θα γίνει μια ζημιά, το θα με πιάσει ευλογιά, το θα πάρουμε καρκίνο, θα πατήσει ένα αυτοκίνητο, θα πάρουν μια αεροπέρα τέτοια με πάνε εκεί. Αυτά είναι αστεία. Αυτά είναι για τον Κάιν, για το σώμα. Για τον Άβελ τι τέκθεται η ημέρα, η σημερινή, για την ψυχή. Για τον αθώον Άβελ, ψυχή η αθάνατος τη φταίει. Αν λοιπόν υπήρχε ο φόβος αυτός, στην κόρη, στον νέο, στον πατέρα, στη μητέρα, στον εργοστασιάρχη, στον επιστήμονα, στον επιχειρηματία, ας απέραντος παράδεισος θα είχε ο Υγής. Ούτε σύνορα θα υπήρχουν, ούτε εξοπλισμοί θα υπήρχουν, ούτε αστυνομίες θα υπήρχουν, δεν υπήρχαν τίποτα. Αλλά δεν υπάρχει φόβος Θεού, και γι' αυτό ακριβώς, γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν οι έχοντες φόβων Θεού μεταξύ των θηρίων. Τον αυτό το παρουσιάζει θεοφοβούμενον και η Εκκλησία δέεται δια του Παύλου στη γυναίκα να φοβείται τον άντρα, να σέβεται, να λογαριάζει, να υπολογίζει τον άντρα. Γιατί είναι κεφαλή. Δεν έγινε ο άντρας από τη γυναίκα, έγινε η γυναίκα εκ του ανδρός. Ο ανήρ έγινε το πρώτον και από την πλευρά αυτού έγινε η γυνή. Γι' αυτό της έχει τα μαλλιά δοσμένα, τα οποία τα έβγαλα, αυτή έχει τα δώσει ξανά στους άντρες, για να υπενθυμίζει ότι είναι υπό. Όσον ανέβει στο αεροπλάνο, στο βολάνο, στο υπουργείο, στο πρωθυπουργείο, πάντοτε ο Θεός την περιμένει γυναίκα να τολαπλασιάσει το γένος της στο σπίτι, στη δουλειά της. Εκεί την περιμένει να επιστρέψει. Εφόσον δεν επιστρέψει η γυναίκα στο σπίτι, καταστροφή της ανθρωπότητας να περιμένετε. Δεν έχει καμιά εργασία έξω γυναίκα. Θέλετε να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Ένας νέος με 2.000 αραχνές μισθό παίρνει μια κόρη φτωχιά και τη ζει, ανοίγει οικογένεια. Μια νέα με 10.000 αραχνές μισθό δεν παίρνει έναν φτωχό τίμιον νέο. Τι προσφέρει? Παίρνει για τα καλούδια της. Δεν λέω εκείνη που πάει για τη μάνα της, που πάει για κάποιον άλλο σκοπό. Είναι εξαιρέσαστε, δεν είναι νόμος. Όμως όλα τα αλλάξαμε εμείς και ο λεγόμενος φεμινισμός έκανε τα αποτελέσματα που έκανε. Επομακρύνθηκε από τον Θεό
Σκεφτείτε τώρα ένα Ισραήλ, να δει, κοίτα μια γυναίκα. Δεν υπάρχει άντρα με παιδιά και κάτω. Κανένας από εσάς. Πού καταδίστατε. Ισραήλ που στείλει το σύμπαν σήμερα με το μασονισμό. Ισραήλ σε τι είπα να πει, Εβραϊσμός. Τι το σύμπαν, διοικεί το σύμπαν. Και εμάς αυτοί μας διοικούν, όλοι μας διοικούν. Το σύμπαν, το αργύριο, το χρήμα. Και διοικεί γυναίκα. Και φύγετε που πάμε. Φοβούμενος λοιπόν το Θεό. Και δεν είναι το μόνο αυτό φοβούμενος, συμπαντεί το οίκο αυτού. Βλασιμάει ο μικρός ο Χριστός, θα το κόψει όταν μεγαλώσει, λέει. Ο πατέρας, αν δεν του κόψει τη γλώσσα, και αν το έχεις παράδειγμα, θα το κόψει, λέει, όταν μεγαλώσει. Πολλές δε φορές καμαρώνει μάλιστα, διότι εξελίσσεται σε παλικάρι και άνθρωπος που θα πάρει το δίκαιο με το χέρι του αύριο και δεν θα μπορεί ο άλλος να του πει να κάνει στην άκρη να περάσει. Ο φόβος του Θεού μεταδίδεται στο σπίτι, γιατί τα παιδιά προσέχουν περισσότερο τα πράγματα παρά τα γράμματα. Τα πράγματα είναι το παράδειγμα. Το να ακούς δεν είναι τίποτα, το να βλέπεις είναι. Ό,τι να του πεις του παιδιού, άμα σε βλέπεις ένα και κάνεις το ίδιο σαν αντίθετο, να του πεις να μην καπνίσει εφόσον εσύ καπνίζεις, να του πεις να πάει στην εκκλησία εφόσον εσύ δεν πας, θα πάει όσο είναι μικρό, αύριο που θα μεγαλώσει λιγάκι, θα στα πετάξει τα μούτρα και θα πάει. Να του πεις να μην βαφτεί, να μην κάνει η μάνα, να πει του παιδιού εφόσον θέλει αυτή 2-3 ώρες τον καθρέφτη. Θα τα κάνει αύριο και διπλά και τα καθυστερούμενα όλα, θα τα κάνει μαζεμένα. Και μόλις βρει την ευκαιρία θα κάνει. Γιατί βλέπει αν ήταν κακό, αν δεν ήταν σωστό, τι ο ίδιος, τι η ίδια δεν έπρεπε να τα κάνει. Πώς τα κάνει. Όταν η μητέρα δεν εκκλησιάζει το στέλνει το παιδί, η μητέρα δεν προσεύχεται, η μητέρα δεν ιστεύει, η μητέρα δεν καπαρτενεύει, δεν κάνει το δικό της φίλο από εδώ, πώς θα φέρει κόρη το δικό της από εκεί και ούτω καθεξής. Πώς είναι δυνατόν να φάει. Φόβος λοιπόν του Θεού δεν υπάρχει. Μεταδίδεται από τους γονείς. Αυτός λοιπόν δεν εστάθη μόνο να είναι αυτός. Συμπαντεί το οίκο αυτού. Κανένα του παιδί δεν του ξέφυγε. Κατόρθωσε την οικογένεια όλη να την έχει φοβουμένη και να την κάνει να πιστεύει ότι κάτι παραπάνω υπάρχει που διοικεί το παν και να εξαρτά περισσότερο από εκείνο και λιγότερο από τα σιδεία σου δυνάμει. Και ποιόν ελεημοσύνας πολλά το λαό. Ποιος του είπε να κάνει ελεημοσύνες. Πού το διάβασε. Ποια γραφή διάβασε αυτός. Εθνικός ήτανε. Θεούς, αλλοτρίους είχαν. Εν τούτης όμως μέσα του, βλέπετε μέσα στον άνθρωπο, υπάρχουν τα σπέρματα. Και από τον άνθρωπο εξαρτάται να τα καλλιεργήσει τα σπέρματα αυτά. Ελεημοσύνας πολλά στο λαό. Ελεημοσύνη, όπως είπαμε και προχθές που μιλούσαμε για τα ελεημοσύνας που έκανε η Ταβιθά και η γυναιτία της Αναστάσεώς της, είναι μεγάλο προσόν για τον άνθρωπο. Χαρά στον άνθρωπο που έχει ελεημοσύνας. Είναι η τροποποίηση του προσχέρου υλικού κόσμου σε πνευματικών. Έχετε ακούσει πολλούς που ταξιδεύουν, πάνε να κάνουν συνάλλαγμα, να τροποποιήσουν τα χρήματα για να περνούν τα χρήματα εκεί που θα πάνε, να έχουν ευκολία εκεί που θα πάνε. Χωρίς συνάλλαγμα δεν μπορούν να πάνε. Έτσι και ο πιστός πρέπει να κάνει συνάλλαγμα για να βρει εκεί που θα πάει. Να βρεθούν μάρτυρες υπερασπίστες εκεί που θα πάει. Στις λεπτομέρειες των αμαρτιών μας. Η ελεημοσύνη πρέπει να γίνεται. Και θυμίστε που σας διάβασα ορισμένες γνώμες ωραίων, δυνατών Αγίων ανθρώπων. Οι ιατροί των τραυμάτων της ψυχής μας οι συνυπαίνητες. Άκου εδώ. Για τα τραύματα του σώματος είναι το πρώτο βοηθειόν, κλινικές, νοσοκομεία και τα θεραπευτήρια. Για τα τραύματα της ψυχής είναι οι πέννητες, λέει. Φάρμακα ημίν παρέχουση τα σαυτών χείρας. Βλέπεις το χέρι και το τίνι, φάρμακο σου προσφέρει, λέει, για την ψυχή σου. Πρόσεξε, πάρ' το. Και τούτες δεν το λαμβάνουμε σοβαρό υπόψη. Ότι είναι μια ευκαιρία να το πάρουμε αυτό το φάρμακο. Εν ελεημοσύνας τας αμαρτίας σου λύτρωσε. Πρόσεξε, και αμαρτίες ακόμη εξαλείφουν οι αμαρτίες. Όχι ότι καταργείται το μυστήριο της μετανοίας της εξομολογήσεως, μη γέννητο. Αλλά ποιος θα θυμείται όλες τις αμαρτίες να τις εξομολογηθεί. Και ποιος θα εξαλείψει εκείνες που δεν θυμείται.
Είναι άνθρωποι βέβαια που φοβούνται τον Θεό και τα υπολογίζουν αυτά. Αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν φοβούνται τον Θεό και δεν υπολογίζουν αυτά. Πηγαίνουν και λένε όσα θυμούνται και όσα δεν θυμούνται δεν τα λένε. Και τι θα γίνουνε, πώς θα εξαλειφθούν εκείνα. Μου έλεγε ένας κύριος που μπαίναν στην πόρτα, μου λέγει πήγα να εξομολογηθώ και τα θυμόμουν. Και προσευχήθηκα στον Άγιο Νεκτάριο να με φωτίσει. Και μου ήρθαν όλα από παιδιόταν λέει στο νου μου και εξομολογήθηκα κι αν. Και θέλησε μάλιστα να το δημοσιεύσει. Λέω, δεν είναι θέμα που πρέπει να φτάσει στην αυτή. Εν το ειστάκι μην το βάζει. Άλλωστε έχω 6.000 άματα, δεν τα προλαμβάνω όλα να τα βάλω. Έτσι το αρχείο εκεί πέρα θα μείνει. Αλλά η προσευχήθη είχε ένα φόβο Θεού μέσα, δηλαδή τι πήγε και είπε, φώτισε με να τα βγάλω όλα. Ό,τι βερεσέρια έχω, ό,τι από μικρό παιδί τι έχω κάνει. Να φύγουν από τη μέση. Και οι Άγιοι, και η Θεοτόκος, και ο Κύριος ο ίδιος που ενδιαφέρονται για την κάθαρση της ψυχής, υπενθυμίζουν. Για τον Χριστό σε έδωσε τη φώτιση, δεν είναι. Ο Άγιος παρακάλεσε τον Χριστό. Δεν έχει από δικιά του δύναμη τίποτα. Η δύναμη είναι από τον Χριστό. Παρακάλεσε τον Κύριο και ο Κύριος σε φώτισε και ενθυμίσει τα αμαρτήματα. Και άλλα θα ενθυμηθεί ακόμη. Εμείς λοιπόν οι οποίοι δεν κάνουμε αυτό, κάνει ο Χριστός μας σε διαγάπη του ορισμένους συζητισμούς. Αν μπορεί να υποθεί αυτό το πράγμα, ώστε μας χρειάζονται απαραίτητος οι ελεημοσύνες μας παρουσιάζουν, να μας παρουσιάσουν εκείνη την ημέρα. Πήρε την ελεημοσύνη εν ταπεινώσει και θερήσεις έλεον. Δεν μας έδωσε πέντε, σ' άλλους έχει δώσει πέντε. Και ένα τάλαντο να μιλάμε και ένα τάλαντο να γράφουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα λοιπόν να το κρύψουμε. Τώρα να σκανδαλιστεί κάποιος, δεν μπορεί να γίνουμε αιτία εμείς. Όχι, η κακία του είναι αιτία. Η αιτία είναι η κακία του. Δεν τον υποχρεώνει κανένα να πάρει κανένα. Γιατί πολλοί παίρνουν, δεν μπορούν να μεταδώσουν οι άνθρωποι, ακούουν εδώ. Δεν μπορούν να μεταδώσουν. Παίρνοντας όμως το βιβλίο που γράφει περί νηστείας σε παραδείγματι μέσα, όλες τις περιπτώσεις μέσα, λέει τα δικά του, και λέει για του άλλου. Και το στέλνει σαν ένα κινητό άμβονα για στη φυλακή, για στο νοσοκομείο, για στο εξωτερικό, για στον ασθενή, για στον εγωιστή κλπ. Δεν έχω δικαίωμα να το κρύψω. Κρύβω το τάλαντο. Δεν το κάνω να επιδείξω το τάλαντο, αλλά αν δεν το κάνω, κρύβω το τάλαντο. Άλλωστε να γνωρίζουμε ότι επιχειρήσεις γίνονται. Πόλεμος είναι. Με τον διάβολο έχουμε να κάνουμε. Θα έχουμε και θύματα. Θα έχουμε και τραυματίες. Όσοι μάλιστα είναι το εγωισμό τους, κάνουν το κεφάλι τους, κάνουν το κεφάλι τους απάνω, κάνουν το δικό τους, ας θα τραυματιστούν. Εγώ δεν του λέω να κάνουν, εγώ του λέω τι εγώ έχω κάνει. Τώρα, αν το λέγω, Κύριος Γνωρίζει γιατί το λέγω, για να επιδείξω ή για να παρουσιάσω. Άλλο να επιδείξω και άλλο να παρουσιάσω. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τώρα, τον εθυμίσιν, ήταν διαγραμμένο λίγο σκληρό και δεν μπορούσα να τα βγάλω εδώ και δεν ήξερα τι έλεγε και το διάβασα. Τι ήρθε στο νου μου και το λέγω τώρα. Αυτός είναι ο λόγος, δεν είναι ο σκοπός. Ούτε να κερδίσουμε χρήματα, δεν είναι αργυρολόγημα εδώ. Εδώ είναι ψυχές περών Χριστός απέθανε. Και αν βοηθήσεις μια ψυχή, χαιρετίσματα τα ηρήτρη δολαρίου κτλ. Όλα πάνε στην άκρη αυτά. Αγώνα δίνεται στη γραφή, αγώνα δίνεται στο λόγο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αυτός ήταν λοιπόν ο λόγος που εγγράφει αυτό το βιβλίο άλλο καλός άνθρωπος, άλλο χριστιανός. Εδώ με τόσες αρετές δεν σώζεται ο άνθρωπος. Όπως και με τόσες αρετές άνθρωποι και με ελεημοσύνες και με τόσα πράγματα δεν θα σωθούν, διότι δεν εκκλησιάζονται, διότι δεν εξομολογούνται, διότι δεν κοινωνούν. Ή διότι έχουν και μία και μόνο αμαρτία, δεν συγχωρούν. Ή έχουν μία σαρκική αμαρτία, πορνεία, μοιχεία, ή δεν κάνουν παιδιά κλπ. Έχουν από εκεί, μπαίνει από εκεί ο Σατανάς. Έχουν αφήσει μια θηρίδα, όπως άφησε ο Ιούδας, τη θηρίδα της κλοπής ανοιχτή. Και εισήλθε ο Σατανάς και τον έφτασε μέχρι αυτοκτονία. Θα τα πεις, δεν μπορεί να μην τα πεις, δεν μπορεί να τα κρύψεις αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει λέγω ότι ο άνθρωπος αυτός, ο τόσο καλός, δεν έκανε για το Θεό ακόμα. Ο Θεός τον βλέπει ότι αυτός αγωνίζεται και σου λέει αξίζει αυτός ο άνθρωπος να βοηθήσει. Θα στείλω λοιπόν και στέλνει τον άγγελό του. Οι άγγελοι του δεν πέθαναν του Θεού. Υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού. Και για τον θέλοντα πάντοτε θα υπάρχει άγγελος του Θεού. Στην πιο δύσκολη στιγμή, τα πιο δύσκολα πράγματα, εκεί που τα πάντα κλείνουν επί κακό, ουρανοκατέβατος, με ελικόπτερο θα σου στείλει άγγελο, αρκεί να θέλει.
Να θέλει να κόψει την αμαρτία. Να θέλει να βγεις από την αμαρτία. Να θέλει να σταματήσει την αμαρτία. Να θέλει να απαλλαγείς από τα πρόσωπα τα οποία, με τα οποία αμαρτάζεις. Αρκεί να θέλεις. Άμα θελήσεις και από την πλευρά σου κάνεις αυτό το ξηρό που κάνεις, γνώριζε από εκεί και κάτω είναι μεγάλη υπόθεση. Να δέεται άνθρωπος αυτός, λέει, διαπαντός. Δηλαδή νυχτημερών. Και εμείς λέμε, έχω εγώ τώρα, αδειάζουμε να κάνουμε τέτοιες δουλειές. Πρέπει να εργαστούμε. Εδώ είναι ανάγκη να εργαστούμε. Όπως το εξωτερικό κατήργησαν, παραδείγματι, στα ολοκληρωτικά κράτη, κατήργησαν τις Κυριακές, κατήργησαν τις αργίες, κατήργησαν τα πάντα, όπως στείλουμε και εμείς, να εργαστούν. Τούτοι όμως έχουμε ανάγκη περισσότερο από προσευχές και λιγότερο από εργασία. Έστω και αν η εργασία πρόκειται να δοθεί η ελεημοσύνη. Είναι ανωτέρα η προσευχή. Έστω και αν η εργασία, το προϊόν της εργασίας, γιατί πολλοί, όπως είδατε πρώτα, μία λέει, κάνει ρούχα, φτιάχνει κλπ. Την ώρα της λειτουργίας ή άλλη την Κυριακή κλπ. Για να τα δώσει ελεημοσύνη. Δεν τα δέχεται ο Θεός αυτά. Είναι απότοκα αμαρτία. Πράγματα που είναι απορρέουν από αμαρτία, ο Θεός δεν τα δέχεται. Ούτε είναι φτωχός και περιμένει από εμάς τους κουβαρντάδες. Όχι, θα κάνεις το δικό σου και τα άλλα θα αφήσεις στον Θεό. Ετείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Ακούστε δύο λόγια περί προσευχής. Γι' αυτό που λέγω, η προσευχή καταφύγιον πέθηκε βοηθεία και πηγή σωτηρίας και θησαυρός πεπιθύσεως και λιμήν ριόμενος από τρικυμία. Ακούτε η προσευχή τι ιδιότητες έχει. Και φως της εν σκότη και στήριγμα των ασθενών και σκέπη εν το καιρό των πειρασμών και βοηθεία εν διακμή της νόσου και ασπής λυτρώσεως εν πολέμω και βέλος εικονημένων εξ εναντίας των εχθρών και απλώς υπήν παν το πλήθος των αγαθών τούτων διά της προσευχής ευρίσκεται έχων την είσοδον, λέγει ο Άγιος Ισαάκος Θείος. Ακούτε. Για αυτούς πάλι οι οποίοι λένε ότι θα εργαστώ, παραδείγματι εγώ, για να δώσω σε μια ώρα που δεν επιτρέπεται η εργασία, να δώσω ελεημοσύνη. Λέγει ο ίδιος. Εάν δια την ελεημοσύνη το έργο χρήσαστε πλέον επιθυμείς, γνώση, γνώριζε ότι η ευχή ανωτέρα ταύτης εστί εν τη τάξη αυτή. Η προσευχή είναι ανωτέρα της ελεημοσύνης, λέει. Στη σειρά της, αν πρόκειται να κάνεις ελεημοσύνη εις βάρος της προσευχής. Και για αυτούς με τα δάκρυα, με την προσευχή που κάτι είχα θίξει και προχθές και μάλιστα μια ψυχή μου είχε γράψει ότι δεν έχω, έχω ξηρασία στην προσευχή. Δεν μπορεί να δακρύσει, να γίνει λίγο υγρό το μάτι μου. Λέγει ο ίδιος αυτός πατήρ το εξής. Τα δάκρυα τα εν τη ευχή σημείον εστί του ελέους του Θεού. Τα δάκρυα που σου έρχονται, λέει, όταν θα προσευχηθείς. Όχι γιατί πονάς, είναι άρρωστος ο άντρας, η γυναίκα κλπ. Όταν προσεύχεσαι τις αμαρτίες σου και παραδέχεσαι ότι είσαι αμαρτωλός. Και τότε, λέει, κλάψεις, γνώριζε ότι σημείον εστί του ελέους του Θεού. Ού περιξιώθη η ψυχή εν τη εαυτής μετανία, που ηξιώθη αυτών των δακρύων αυτής του ελέους η ψυχή, διότι μετενόησε. Και ότι προσεδέχτη και ήρξατο εισέρχεται εις την παιδιάδα της καθαρότητας. Και ότι την πήρε το έλεος του Θεού, την έδεσε την ψυχή και άρχισε τώρα και την εισαγάγει στην παιδιάδα της καθαρότητας για να καθαριστεί πλέον από το έλεος του Θεού, από τα δάκρυα, από την προσευχή. Ακούτε πράγματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε πιάσει όσο πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, εστάλει ο άγγελος. Όπως είπε, έστειλε άνθρωπο, δύο μάλιστα ανθρώπους, πηγαίνετε στην Ιώπη, θα πάτε στο σπίτι του τάδε, στην ακρογιαλιά, βρισοδέψτε συνήθως λόγω της εργασίας των έχουν κατοικίες στη θάλασσα, εκεί θα βρείτε το Σίμωνα να του πείτε να έρθει εδώ. Πράγματι, ξεκίνησαν οι άνθρωποι,
πρωί, περί το μεσημέρι έφταναν εκεί. Την ώρα το μεσημέρι, ο Πέτρος περίμενε το φαγητό. Ήτανε περίπου 12 μεσημέρι. Το φαγητό δεν είχε γίνει. Για να μην χάσει την ώρα αυτή, ανέβηκε στο υπερό να προσευχηθεί. Ένα δείγμα που δεν πρέπει να χάνεται η ώρα. Οι παλιοί μας είχαν βγάλει το σοφό φίδου χρόνου. Λυπήσου τον χρόνο. Είναι κάτι που φεύγει χωρίς να μπορεί να το αντικαταστήσει. Και μπαίνει ο χρόνος στο ντουλάπι. Το χρονοτούλαπο δεν επιστρέφει. Αυτός και αυτή τη στιγμή σκέφτηκε να τις αξιοποιήσει. Και ανέβηκε απάνω να προσευχηθεί στο δώμα, λέγει. Εμείς θα ανοίξουμε την τηλεόραση, θα πάρουν την εφημερίδα ή θα πάρουν το εικονάκι να παίξουμε ή θα καλέσουν να παίξουν το τάβλι ή θα πούμε ψέματα, αστεία, βομολογίες και τα διάφορα. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει ότι ο χρόνος είναι λίγος, σε λίγη στιγμή μπορεί να μην είναι. Ιξιώθηκε εκεί τη στιγμή ενός οράματος. Είδε άνοιξε ο ουρανός και να σου μια οθόνη μεγάλη, ένα σεντόνι, άρχισε να κατεβαίνει προς αυτόν. Εβαστάζεται από τα τέσσερα σημεία της σεντόνης. Μέσα ή το κατάμεσο από ζώα πάσης φύσεως. Καθαρά και ακάθαρτα. Από αυτά που επέτρεπε ο νόμος και αυτά που απαγόρευε ο νόμος. Και ήκουσε μία φωνή και πρόσταζε. Σήκω του λέγει, φύσον φάγε. Ο Πέτρος απαντά, είχε την τόλμη να απαντήσει, ουδανός Κύριε. Δεν έφαγα ποτέ, λέει, Βέβυλον, ακάθαρτο εγώ. Τη φωνή του Θεού. Και ακούει δεύτερη φωνή και τρίτη φωνή, η οποία του λέγει, «Α, εγώ υγείασα σι μη κίνου». Πόσον εγώ τα καθάρισα, εσύ μην τα λες δέβυλα. Εδώ του κάνει βέβαια ένα μάθημα. Σε λίγο θα έρθουν άνθρωποι ειδωλολάτρες να το καλούν. Αυτός πίστευε ότι ο Χριστός ήρθε μόνο για τους Εβραίους τους καθαρούς. Τον βοηθάει λοιπόν τώρα να πιστέψει και να δεχτεί τους ανθρώπους και να δεχτεί να πάει μαζί τους. Βλέπετε, προπορεύεται η χάρη, προπορεύεται το Πνεύμα το Άγιο στις ενέργειες και προηλιάνει το έδαφος. Πριν τελειώσει όλα αυτά τα πράγματα, χτυπάει η πόρτα έξω. Ρωτούν οι στρατιώτες, μήπως εδώ ξενίζεται έτσι και έτσι ένας Σίμων Πέτρος και τα τιάφτα. Λέει, εδώ είναι. Το Πνεύμα τον ειδοποιεί, κατέβασε, ζητάνε την πόρτα. Κατεβαίνει λοιπόν κάτω. Τι ζητάτε, μπαίνουν μέσα και του διηγούνται οι άνθρωποι αυτοί οι απεσταλμένοι του Κορυλίου τα περιστατικά. Έτσι και έτσι λέει, ο αφέντης μας ευθεβής, έτσι, του συνέβη αυτό. Και έχει την εντολή να σε καλέσει να πας εκεί. Ήρθαμε να σε πάρουμε να πας. Θες από φόβο, θες από περιέργεια, δεν ξέρω τι. Επήγανε και άλλοι μαζί του. Να μην τον αφήσουν μοναχόν και εκτεθεί στους εθνικούς. Τι θα του κάνουν και πώς θα συμπεριφερθούν και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, τον εσυνόδευσαν και άλλοι εξ Εβραίων. Και ξεκίνησαν να πάνε. Από την άλλη πλευρά κάνει ετοιμασία. Ο Κορνήλιος καλεί άλλους δικούς του. Πώς κάνουμε εμείς ένα ευχέλιο, και καλούμε τους συγγενείς, κάνουμε ένα αγιασμό, καλούμε τους γειτόνους, άλλους που είμαστε μαζί, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι, φίλους κλπ. Έτσι και αυτός. Εκάλεσε και άλλους. Και τον περίμενε τώρα τον Πέτρο. Και σε ένα διάστημα ώρας, να σου ήρχοντο. Ξεκινάει τώρα ο Κορνήλιος και πάει και του πέφτει στα πόδια. Ο Πέτρος τον εσήκωσε, του λέει, άνθρωπος είμαι και εγώ σαν και σένα. Σήκω, του λέει. Σηκώθηκε και μπαίνουν σπίτι. Όταν μπήκαν σπίτι, ερώτησε ο Πέτρος, πες μου τον λόγο για τον οποίο με κάλεσες εδώ. Αντιπαρήλθα ολόκληρο το κεφάλαιο για να φτάσω, γιατί δεν με παίρνει ώρα, γι' αυτό σας τα είπα απ' έξω εν ολίγης. Όσοι θα θελήσετε στο Ευαγγελίο σας θα τη βρείτε αυτή τη διήγηση, άλλωστε είναι γνωστή στους περισσότερους. Λοιπόν, και ο Κορνήλιος έφυγε.
από τετάρτης ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας. Συνέχιζε και ακόμη. Είδε το όραμα, παραδείγματι, χθες το απόγευμα, στις τρεις ημέρες. Έστειλε τους ανθρώπους του τη τετάρτη ημέρα το πρωί και αυτό συνεχίζει ακόμη την νηστεία. Από τετάρτης ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας ήμην νηστεύω. Ποιος σου είπε σένα, πού ξέρεις την νηστεία εσύ? Όχι άνθρωπος του Χριστού, ήμην νηστεύω. Πού θα πάω να κρυφτούμε εμείς οι χριστιανοί? Και την ενάτη ώρα, τρεις το απόγευμα, προσευχόμενος εν το οίκο μου, ιδού ανηρέσει ενώπιον μου, ενεσύ τη λαμπρά και φυσί. Κορνήλιε, η θυκούστη σου η προσευχή και η ελεημοσύνη σου εμνήστησαν ενώπιον του Θεού. Πέψον ούν ισιώπιν και μετεκάλεσε Σίμωνα ως επικαλείται Πέτρος. Ούτως ξενίζεται εν οικία Σίμωνος Βυρσαίος παραθάλασσα. Ως παραγενόμενος λαλήσισι. Αυτός θα έρθει να σου πει πως θα σώσει. Όλα σου καλά και άγια, αλλά παράδεισο δεν βλέπεις. Θα ειδοποιήσεις αυτό να έρθει να σου πει τι θα κάνει, να σου λαλήσει. Και του λάλησε, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, όλο το ιστορικό. Πώς έγινε η πτώση, τι έκαμε ο Θεός, πώς έστειλε το Χριστό, πώς σταύρωσαν οι Εβραίοι, πώς επέθανε, πώς ετάφη, πώς ανέφθη και τι παραγγελία άφησε. Να βαπτίζεται και ούτω καθεξής. Και βάπτισε, επέπεσε και το πνεύμα την ημέρα εκείνη, όπως αναφέρει στη συνέχεια. Εξ αυτής ουν έπεμψα πρόσε. Σείτε καλώς επίησας παραγενόμενος. Νίνουν πάντες ημείς ενώπιον του Θεού πάρεσμεν, ακούσαντες πάντα τα προτεταγμένα σου υπό του Θεού. Όχι ενώπιον σου, ενώπιον του Θεού. Όσον ο Θεός σε στέλνει, άρα είναι ο Θεός μαζί σου. Ο Θεός θα μας μιλήσει. Και είμαι θα έτοιμη τώρα να ακούσουμε τι πρέπει να κάνουμε για να αξιοποιηθούν και εκείνα και τα ωραία τα καλά που έφτασαν μέχρι το Θεό, αλλά δεν μου άνοιξαν την πόρτα του παραδείσου. Χρειαζόταν, απλώς εκτύπησαν και είναι άλλος που άνοιξε την πόρτα. Και βγήκε ο Γιος του Θεού για να μου πει τι είναι τρόπο, από ποια πόρτα και από ποιο δρόμο θα πρέπει να φτάσω στη Βασιλεία των Ουρανών. Φόβος και τρόμος. Για μας τους λεγόμενους καλούς, για μας τους λεγόμενους χριστιανούς, που δεν τους έχουμε δυστυχώς αυτούς τους καρπούς, αυτά τα ωραία που είχε αυτός, ούτε την ευθέρεια απόλυτον την έχουν, ούτε την ερημοσύνη, ούτε την προσευχή, ούτε την νηστεία, ούτε την θεοφοβία την έχουν, όσο θα έπρεπε, που θα έπρεπε εμείς σήμερα, γνώστε του Ευαγγελίου και όλων αυτών που μας περιμένουν, και των αγαθών και των φρικτών, γιατί έχουμε και τις δύο όψεις. Έχουμε και την Κάμινον που καίεται, όπως λέει η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Έχουμε και τον Παράδεισον των Ινυγμένων. Και ο άνθρωπος πηγαίνει στην κόλαση. Γιατί? Και πάλι δεν φτιαχνόμαστε. Πόσο φόβος και τρόμος είναι. Πάλι ορισμένοι που έχουν τα σαρετά αυτά, ας προσέξουν να έχουν και την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Το βάπτισμα των Αραβών αυτών τους τον έδωσε ο πατέρας του Ευσεβής. Τον πήρανε από την ονά τους να φροντίσουν για τη διατήρησή του, για τη μετανία και εκτομολογήσεως. Τα υπολείπου αρετά τα θέλει και φτάνουν μέχρι τη Βασιλεία των Ουρανών. Σας είπα στην αρχή ότι αυτός μίλησε για τέσσερες αρετές. Ο συγγραφέας. Εδώ μιλεί ο ίδιος ο Κορνήλιος και για την πέμπτη την νηστεία. Ακούστε έναν ορισμό της νηστείας. Τι είναι η νηστεία? Αυτά που λέγουμε εμείς οι κυλιόδουλοι ότι άλλα ή τάλα. Μάλιστα, δεν είναι άλλα τάλα. Και της Παρασκευής το γάλα είναι, αλλά και η νηστεία είναι και τα δύο είναι. Τα αυτά έβητη είσαι, κακή να μη αφιένε. Το ένα δεν συγχωρεί το άλλο. Ακούστε μία γνώμη. Δόμος μέγας εις παν έργων αγαθών εστί η νηστεία. Από εκεί θα ξεκινήσει. Η μεταδιακρίσεως. Ωραίος ορισμός. Η μεταδιακρίσεως.
όχι να αυτοκτονήσεις νηστεύων, ή μεταδιακρίσεως. Και ο αμελών αυτής πάν αγαθών διασύ, διότι αυτήν εσύ η εντολή η τεθήσα τη φύση ημών εξαρχής εις παραφυλακήν κατά της γνώσεως της τρυφής. Μέσα από τον παράδεισο, λέει, είναι αυτή η εντολή. Διότι, όπως λέει άλλωστε και ο Μέγας Βασίλειος, και έχουμε πει και άλλωστε και έχουμε και γράψει, εν το παραδείσο ενομοθετήθη η νηστεία. Πρώτη εντολή την έλαβε ο Αδάμ. Το ου φάγεστε, λέει, νηστείασε στην νομοθεσία. Νηστεύσομεν τίνει να στο παράδεισον επανέλθομεν, λέγει, διότι αυτοί δεν ενήσευσαν. Αν ενήσευαν αυτοί του ξύλου, ούκανε δεόμεθα μισθάφτης της νηστείας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να νηστεύουμε εμείς σήμερα. Και μπορούν όσοι νηστεύουν πραγματικά να μιλήσουν και στους άλλους και σε αυτούς των. Την απάντηση που έχουν όχι από τον Θεό, από το διάβολο. Πόσο ο σατανάς τυφχάρεται, πόσο στενοχωρείται και θλίβεται όταν σε βλέπει νηστεύοντα. Καίγεται. Μεγάλο θέμα η νηστεία. Θα διαβάσει στο γεροντικό το εξής. Ένας επηρεασμένος από πνεύμα πονηρό επί 20 έτη οδηγήθη κάποτε σε έναν γέροντα ασκητή και παρεκκλήθη να κάνει ευχή για να απαλλαγεί εκ του πονηρού. Και αυτός από ταπεινοφροσύνη είπε: «Δεν δύναμαι να ελευθερώσω τον αδελφό. Δύναμαι να ξεκουράσω τον αδελφό. Το δαιμόνιο που έχει ο αδελφός να έλθει σε μένα». Και βγήκε το δαιμόνιο από εκείνον και πήγε στον άλλον. Και έμεινε στον άλλον 14 χρόνια. Και στα 14 χρόνια θεληματικά βγήκε και έφευγε. Και του λέει: «Στάσου, εγώ δεν σε διώχνω. Θέλει να καθίσεις». «Πού να καθίσω», λέει. «Με έσκασες», λέει. 14 χρόνια, λέει, «με κουκούτσα. Μπορώ να ζήσω εγώ μέσα εκεί». Τον έσκασε. Μαζί με την ταπείνωση, η νηστεία, είναι αυτά τα οποία το σατανά τον διώχνουν. Γι' αυτό όταν ο Χριστός μας είπε τούτο το γένος εν προσευχή και νηστεία, κάτι ήξερε καλύτερα από εμάς.